Γεια σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όλα καλά. Το όνομά σου. Θοδωρής. Γεια σου, Θοδωρή. Ο Θοδωρής στην αριστερά μου είναι η γραμματεία του σημερινού αγώνα, τον buzzer Inter. Πιστεύω, η πιο έμπιστη γραμματεία. Η πιο έμπιστη γραμματεία, η πιο σταθερή γραμματεία. Η γραμματεία που έχει εμφανιστεί 15 χρόνια. Αλλά είναι εδώ. Αλλά είναι εδώ, ναι, είναι εδώ. Λοιπόν, πάμε, έλα. Τρονόπουλος. Βιζαρμάνης, Ευγενία. Το ξέρω, τους πατερίτες. Τους ξέρω, ευχαριστώ. Πάμε λίγο χρόνο για τους Los Brill. Λοιπόν, ζήτησε μου το 20, το αφεντικό. Που ήρθε και με αυτό το καλό. Σελιπάτος. Το 94. Το 94, πες μου. Ο Γαλανός. Γαλανός, πολύ ωραία. Ο Σάμιος, ο φίλος σου. Ο Σάμιος είναι 23, ο γελέει ο κόσμος. Έτσι. Και ο Χρονόπουλος. Κι άλλος γελέει ο κόσμος. Είχαμε γελέει ο κόσμος νούμερο 1 και γελέει ο κόσμος νούμερο 2. Στα βλέπω λίγο μπλε, δεν ξέρω, μπορείς να δεις λίγο την κάμερα να μου πεις τι βλέπεις. Κάτσε δε τώρα. Είναι λίγο μπλε. Ναι. Είναι λίγο μπλε, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν μας χρειάζεται. Το μάτσα φαίνεται και όλα καλά. Να μπορούν να βλέπουν τι λέει θεατές μας. Αυτό ακριβώς. Και όλα τα υπόλοιπα θα λεθούν. Κάνουμε και live streaming στο mybasketleague.com. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Όταν θα υπάρξει σοβαρή σύνδεση στο γήπεδο της Πετέλης. Βήματα από τον Χρονόπουλο. Ο Ευγενίας υποστάρει, γυρίζει, σκοράρει. Ήγαινα να μου παίξει ήδη που το παιχνίδι, πάλι εκεί γίνω αυγή, αλλά εντάξει. Ρουφήθηκε στο χαλάτι. Προμάξε την οργή μου, γιατί θα τρελαινόμουν. Εφορμά ο Φιλιππάτος, δεν ήταν ο Φιλιππάτος, ενώ ο Γαλανός. Και ο γελάει ο κόσμος νούμερο 1 με το νούμερο 23 σκοράρει για το 4-2 ο Σάμιος. Βριζαμάνης ο Σεχή, ο Βαλδό Φιλιππάτος. Παρακαλώ. Ο Λεμπρόν δεν είναι τον Ρεμπρόν. Ο Έλμπι των Ανοιχτών. Έλμπι Τζέι βασικά. Έλα. Πολύ καλά. Ωραία πάσα, ωραία καλά. Όλο καλά θα είναι η Ευγενία, η ασυστατομητρή Δαμάνη, 45 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Είμαστε κοντά στο τέλος του αγώνα. Πλήση, μήνες 45 λεπτά έχουν μείνει μόνο. Ευγενίας πλησιάζει και σκοράρει. Ο Ευγενίας είναι από τους ψηλούς που έχουν ένα σχετικά ανορθόδοξο στυλ επίθεσης. Αλλά είναι αποτελεσματική και συνδέονται σχετικά εύκολα με τα αντίπαλα γκολφός. Ποδοσφαιρικός όρους, αλλά παντός καιρού. Ματέρια. Τρία, τρία. Η λόμπα. Πάσα. Τέλος, τρία, τέσσερα. Σήκωσε την πόλη του ψηλά. Ο διευθυντής και μετά έδωσε 3-4 που μάλλον δεν ήταν εμπολίτσια. Γελάει ο κόσμος στο τρίποντο. Δηλαδή ο Χρονόπουλος, ο οποίος μείωσε σε 6-4. Και πάλι λόμπα πάσα για τον Βριζαμάνη, το Αφουσί. Θα πάρει ο Έλληνος στο rebound, αλλά γιατί ακόμη τη φάση δεν έχει γίνει τώρα για παιδιά. Έχει χτυπήσει ο Παπα-Νικολάου. Πάτωσουμε για μισή λεπτά την κάμερα. Ξανά εδώ. Επιτρέψαμε. Το λεγόμενο και ως high-low είναι αυτό, με τον ένα ψηλό να πασάρει στον άλλο. Φάουλ έχει κερδίσει ο Ευγενίας. Ο ρεφερ δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ με το πόδι. Γιατί της μπάσκετ είναι.
ορβό αυτό που λες. Ο Παναγολάου σκοράρει για το 7-4. Δύσκολο καλάθι από τον Χρονόπουλο, γελάει ο κόσμος. 7-5. Αυτό γελάει ο κόσμος, να το πούμε ότι μας είσαι πει ο Φιλιππάτος όταν λέμε. Αλλιώς δεν θα πλάκαμε καθόλου. Αλλά μου λέει όποτε... Κάνουμε στην ομάδα. Ναι, δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι εμείς. Αλλά λέει όποτε βλέπεις τον Χρονόπουλο για τον LeBron James να σουτάρει, να σου κάνεις και λίγο χαβαλέ. Όπως τώρα ας πούμε. Πάτα, LeBron. Άρα λίγο, καλό σου ήταν. Σωστή καμπύλη, σωστές στροφές πήρε μπάλα. Λίγο αδυνάμω. Πολύ ωραία πώς. Γεμίας, δεν σκοράρει. Μπάλα έχει βγει από τον Τσέρκοβιτς αν είναι καλά. Ο οποίος τρίκοβι σήμερα δεν έχει πάρει σουτάκι, ε. Ο Τσέρκοβιτς, το 8. Α, και πάνω από το ΕΠΑ. Ας το έρχεσαι στο drive, το βγει σουτάκι θα έλεγα. LeBron. Πασάρει στον Φιλιππάτο. Εφορμά ο Φιλιππάτος, αστοχή. Πάνω Τσέρκοβιτς, που τώρα υποδέχεται την μπάλα, σουτάκι, έστωχο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Ξεκίνησε. Έτσι πληρώνει ο Τσέρκοβιτς, έτσι βγάζει το ψωμάκι του, με τα σουτάκια. Ο Φορνόπουλος στην φορά βρήκε μόνο τον απλό. Και τον έχουν δεχτεί και το στόμα του Παπα-Νικολάου, περισσότερο θα παραμείνει όμως. Για τους Los Vrills. Φιλιππάτος κάνει ένα τρίποντο. Τριζαμάνης, πήγε εκεί που ήθελα αλλά σώξε, δεν έχει σταθεί ακόμα καλά Τριζαμάνης. Γιατί αυτά τα στάκια είναι το ψωμί του. Ήτανε το, είναι η λεγόμενη αδεξιότητα αυτή που έκανε τώρα. Με το νούμερο 8. Έλα ελπίζω. Τώρα το μισοφωσί σε τρίποντο. Φιλιππάτος. Δύο φάσεις κοντά του. Κάποιος είναι ελεύθερος. Είναι ο Χρονόπουλος. Έκανε τρίπλα. Αστόχησε. Και μία σπίτι ριμπάουν. Και ο Μπριζαμάνης θα εκτελέσει. Θα αστοχήσει. Το 75 LeBron. Στο LeBron. Θα κομμένα ένα κοντό σουτ, ελάχιστα κοντό, αλλά τι να κάνουμε, έγινε μετά. Ωραία, πας. Τώρα καλά θα έρθουμε Παπα-Νικολάου. Οι πάσεις που κόβονται είναι όλες εκτός τρυπώτου, οι εντός ρακέτας κόβονται κανονικά. Σε πράσινο σκορά από τον Μπριζαμάνι. LeBron. Φιλιππάτο σκοράρει 16. Μια. Του σκαρβάλω. Τι έγινε, για πες μου ένα βλέπα. Ο Γενίας έκανε ένα σκαρπάλωμα και... Ο Γενίας έκανε ένα σκαρπάλωμα. Ναι, μάλιστα. Το LeBron το βάλε. Το LeBron το σκοράρε. 11-7 λοιπόν, έγινε και η αλλαγή. Πέρασε... δεν θα βάλω το όνομά του. Θα το πω σε λίγο το τελευταίο. Όχι, πέρασε ο Προκοπίου. Ο οποίος τώρα έχει την μπάλα στα χέρια του. Τσέρκοβιτς, ψάχνει πάσα. Ξανά ο Τσέρκοβιτς, τον κοπίου για τρεις. Αστόχησε, όχι για μία σκοράρι. Θεωρώ πως όταν μπαίνεις αλλαγή, το πρώτο του σου, το πρώτο σου σουτάκι δεν πρέπει να είναι τρίποντο, γιατί δεν είσαι και πολύ ζεστός. Και πρέπει λίγο να ξεδιπλώσει το σεράκι για να μπορέσει να σκοράρει. Να ανοίξουν λίγο έτσι οι μύες. Φιλιππάτος.
τελικά συγκρόνω. Λεβίζος, Πάτρος, goal foul. Ενώ θα μπει από την περιπέτεια ο Γιαννόπουλος στη θέση του Παπα-Νικολάου. Με την μπάλα, το screen. Τσέρνοβιτς υπήρξε να μεγαλύει από τη αρχή με Μάρτον. Ο Γιαννίας σκοράρει. Πιο μασχετική αυτή η κίνηση στις προηγούμενες. 13-8, Φιλιππάτος, σκοράρει και αυτός με μια μικρή δόση τύχης. Κάτι που ο αγαπημένος μας Τζορτζ Αρνό το θεωρεί ως super role. Πολύ καλά δηλαδή με σκαρφάλαμα παιδί. Φιλιππάτος, ακόμα ένα κουτάκι, κουτάνε, αλεβίζω. Φιλιππάτος, Λεμπρόν, αλεβίζω. Φιλιππάτος, ο Ρέο Δίρυμα της Πάλας και Καλάφρυ, 13. Μείον με ένας γκρινς τρεις. Είναι ανόπλος ο μισός κοράρι. Αυτόν το λέω τάνξ. Τάνξ, ε. Τζούρτζα, δηλαδή ότι μπαίνω μέσα και δεν μπορείς να σταματήσεις με τίποτα. Ερπίστε με. 10! Εντάξει. Έλα παίξεις τώρα, παρακαλώ. Γράψε Αμερικάνος, Αλιγέωργος, Ποπονίδης. Αυτό είναι λεπτό στο τέλος του πρώτου 12 λεπτού, 14 το σκορ, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο το 12 λεπτό. Μάτεψε. 36 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Μόνο. Ναι. Μπράβο. Είμαστε σε πολύ δρόμο. Σε πολύ καλό. Αυτό έχει ο Χρονόπουλος στο τρίποντο, rebound πήρε ο Παπα-Νικολάου, το σωτάρι ο Γιαννόπουλος, αφέστησε ο Αποβλίου και αφουπασάρι, φάουλ έκανε ο Φιλιππάτο. Ότι έπρεπε να δέσω το ξέρω εγώ καλύτερα. Ωραία. Το πιστεύω ότι είχαν εμβριάσει μας σε ένα αγώνα. Το χωράει ακόμα ο νους. Ναι. Πώς έλα δεν είχαν εμβριάσει ένα μάτι. Εσάς πρώτα. Νομίζω είχαν εμβριάσει μαζί και γιατί έφαγα ένα σκέρι που δεν το παίρνει. Και δεν είχαν εμβριάσει αυτό καλά. Με όλο μου τον λίγο. Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι θα 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 είμαι. Άντε φύγε από εδώ ρε! Όχι, δεν θυμάμαι να πήγαινε να χωρίσει μαζί. Δεν μπορώ να πήγαινε να πήγαινε να πήγαινε. Πρέπει να μην ήμουν με τους Τζόντες, πρέπει να ήμουν με τις Κάντζι. Άσε ρε, φύγε από εδώ. Ναι. Ρε φύγε ρε. Ο αδερφός μου. Στο τον αδερφός. Στο λόγι, ε. Όχι. Έλα, μοιάζεται. Να μοιάζεται. Στα δικά μας τώρα. Ε? Στα δικά μας πίσω εδώ. Α, ναι, στα δικά μας. 17-10 που λες η φύγη πάλι. Τους ξέχασα. Η Μπάντε Ρίτερ. Ο Χρονόπουλος επιλέγει το drive. Δύσκολο αυτό που πάνε να δοκιμάσει. Θα λεβίζει το ένα κλέψι.
ψώνι για τον Παναγολάο δεν θα μπορέσει να πιάσει. Λάθος πάσα από τον Μπριζαμάνι. Ναι. Δεν θέλω να δω. Τι θα βάλω στο μπουκάλι μου. Τι θα βάλω στα πόδια. Κάτω το κουσάρι. Ούτε εγώ πριν να το πέρα. Είσαι κυριόλου γιατί έχεις βάλει παλτό, έχεις βάλει... Πολύ δύσκολο, πολύ πάρα το προσοπή. Πιο δύσκολο της βραδιάς σίγουρα. Γιατί κράτησε μόνο από το κουτσό αύριο. Γιατί, α. Πάρει δεν μέσα οδήποτε λοιπόν από τον Προκοπίου, 19-10 σκορ. Αλεβίζω. Θα καλυφθούν τον κάτω. Νομίζω πως είναι αγκρία σε προκλήση, αλλά αφού το παιδί στο καλάθι, άντε καλά. Ο Τάλξ με την μπάλα, δεν σκοράρει, αλλά Είπες κάτι εσύ.
ήταν η κοπέλα, δεν ξέρω. Κάτσε, το κοιτάω στο παλί. Αυτός παίζει με τον παλί. Μαζί με τις μπάλες, ρε. 4 λεπτά ακόμη για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τσόρκοβιτς πέρασε 3 δευτερόλεπτα. Αστόχησε. Έπαιζε πάνω Φιλιππάτος. Μετά την διεκδίκηση του τριμπάου. Αλεβίζος. Να πούμε ότι είναι και τα δύο αδερφιά Τσέρκοβιτς εδώ. Ο ένας παίζει στους Νορφούς, ο άλλος παίζει στους Μπαζερίτερ. Βασκετική οικογένεια. Βασκετική οικογένεια. Βασκετική οικογένεια, όπως και το μάνα η Σερβία. Πάνε και τον ρώτησα ότι το όνομα είναι Τσέρκοβιτς, που λέει ναι. Αλλά από παλιά δεν είναι. Όχι, δεν έχει βάλει. Πάει. Τώρα το μισθό που πάνω από το low cost. Δεν έβαλε το πολύ, ε. Να σημειωθεί ότι η Σερβία είναι μπασκετομάνα και το πρώτο πράγμα που τους μαθαίνουν είναι οι βολές. Αλλά δεν είναι μπασκετομάνα, το ξέρω το όλο. Τώρα ένα Γιαννόπουλο που βγαίνει έξω και είναι επιθέτης του τον Γιαμάνι. Φιλιππάτο, Σουστάρι, Ευχαριστή, 25-15, με τον Φιλιππάτο έχεις κατά σχέση. Μοιάζουμε, στα γενιά. Μοιάζουμε στα γενιά, στα γενιά, στα γενιά. Φιλιππάτο, Σουστάρι, Ευχαριστή, 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 Ευγενία, Σαχάνη Κουτάκη. Και τώρα θα βαθύνει Καλαμνό. Αρχίσει και πριόν, ε. Όχι, όχι, όχι. Γιώσε λίγο καταστάσεις σε σένα. Δεν συγκρίνεται, ε. Πάλα, πάλα, πάλα. Τι είναι πάλα που μέσα χέρι, ε. Θα δεις. Ξέρεις πως δεν πάνε εδώ. Ένα και δέκα για το φινάλε. Καλά έκανε και τότε για το φινάλε. Γιατί στην δεύτερη κέρδισε το φάουλ. Έλα. Το άλλο. Το άλλο το έχω πει. Αυτό μέσα είναι ωραία. Μισά, μπουλιάρι. Τι άλλο θες. Τι να κάνεις όμως εγώ λέω Φιλιππάτο, δεν θα κάνω το ένα στο δίποντο. Καταρχήν παραμένει όμως η Φιλιππίν. Λεμπρόν, στη γωνία, στα τρεις, στο χάντι. Φιλιππάνι, διασκέζει όλο το δίποντο και ήταν πάσα. Οπ, πολύ συμπάλα. Μια βολή. Να τον αλεβίζω. Γεια σου ρε Αντρέη Πεκταρά. Γαμάρι πυροβολή και εξωτή, έτσι μέχρι και 15, καθαρά 11 πόντων. 10 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο.
Φιλιππάκος, λεπτόν από την γωνία, κερδίζει φάουλ. Δύο βολές. Στο τέλος του μικρόνου. Περάστε έξω, περάστε έξω. Ναι. Πού δεν τελειώσει. Εγώ τρέχω, δεν πάω αφά. Γεια σας και πάλι, δεύτερο ημίχρονο. Βάζε ρίτερ, ένα πιο πριν. Τέρκοβιτς το drive, αστοχή, ευγενία αστοχή. Μπάλα ευγενία από τον Αλληλή. 24 λεπτά για το φινάλε του αγώνα. Σκοράρει ο Παναγολάου. Πάλι άσκοπη, βρίσκει πάντα το ταμπλό. 30-18. Οπότε λέει ο Νίκος Γκάλης. Θέμα είναι να μπαίνει μπάλα μέσα. Και μετά που μπαίνει με λέει up, δύο πόντι με λέει. Ακριβώς. Θα συμφωνήσω με τον Νίκο. Κάτι ίσως ξέρει. Κάτι παραπάνω να ξέρει. Έχουμε τη νέα γενιά και την παλαιά γενιά. Η νέα γενιά βλέπει το σετάρι χωρίς ταμπλό. Όπως το έκανε τώρα ο Ευγενίας. Τρίποντο με ταμπλό από το Μεγάλανό. 31-20. Τσέρκοβιτς, αστοχή. Αυτός ο Ευγενίας Λεμπρόν ανενόχλητος. Κοντό το σουτ. Λάβος πως ο Τέρκοβιτς. Γιατί είναι τρίτος, γιατί είναι σκέντες. Όπως το δοκίμασε αυτό και σε ο Τσέρκοβιτς πλησίασε. Τέλει το φάουλ. Το διαμεσκόκησε. Καλά αυτός. La bomba Navarro. La bomba Navarro. Από τον Παπα-Νικολάου που ήταν το έκανε όμως. Δεν βρήκε το ταμπλό, κατάλαβες. Κατάλαβες γιατί δεν μπήκε. Λεμπρόν σκοράρει 31-21. Διαφορά έχει σήμερα, είναι μόνιμα. 9 με 11 πόντους. Ο Παναγολάου γύρισε πανέμορφα και έβαλε το καλάθι με την ομάδα του. Δύσκολο αυτό που πήγε να κάνει ο Γαλανός. Κολλάω, έγραψε το 1-3-2-1. Ω, Διονία, συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τηλεφώνη και καταπληκτική γραμματεία που έχουμε σήμερα μαζί μας. Αυτό που σου έκανε, έκανε μπουνίτσες. Μας δείχνει τα μούσκουλα. Το παιδί είναι αστείο, έχει βάλει 17 μπουφάν πάνω του. Αλλά έβγαλε το σκούφο. Έβγαλε το μαλλί. Yeah.
πίστη για Ανούπουλου, ωραίο καλάθι. 34-21. Τρίπλα, υπάρχει πάσα, δύσκολο να βρει, δεν βρήκε, προκαθούν να έκλωσε. Σέρκομαι στην αστροφή. Στη γωνία ο Ιδανόπουλος, αστόχησε. Βάλει το πόντο πάνω, ο Στόρδος, να βάλει 35-21. Ναι, ναι, ναι. Πώς το βάλε, ο Νομπλός. Έλα, εγώ. Το πλακάτ να πέφτει. Τη βολίτσα μέσα. Τη βολίτσα μέσα, 35-23 με τον Χρονόπουλο. Ο Ευγενίας όμως θα απαντήσει άμεσα. Φίλος Πάφτος. Από σήμερα με το χέρι. Τάνκερ μπαίνει μέσα στο σκι, εύκολο τελείωμα για τον Ευγενία. Ποιος μυρίζεται τη φάση, είναι εκεί που πρέπει. Είναι πάντα εκεί που πρέπει. Έχουμε, η αλήθεια είναι πως τώρα έχουμε... Όχι, δεν είναι μέσα στο σκι. Θα πρέπει να έχουμε δύο φιλούς μέσα από την κουτήρα για ριντάουν. Να δεν το κάνουμε τώρα. Είναι δύο σαλεζίδες, θα έχουμε πως σειρά. Μάνι, σκοράρι, 38-24, 44-45 πόντων. Ωραία, εδώ θα σκέφτει μεταξύ τους ο Φιλιππάτος με τον Λεμπρόν. Φιλιππάτος, τώρα μέσα από τόσο και τον Λεμπρόν, το Γαλάντος. Λουπά το τρίποντο, το χάνει, ο Γαλάντος παλεύει, δεν παίρνει το rebound. Το πήρε το παρεμένει εδώ, βάλε. Δεν το πήρα. Νομίζω το έγραψε. Όχι. Τώρα το βασίλειο είναι το stop. Διπλή τάπα είναι. Θα το βάλω δικά μου, φίλε μου, τον Λορή. Και αυτό έκανε ο Στρεχοβίτς. Ένα αρδομανικό για τους Βάζε Ρίτερ. Και πήγε τα επόμενα 3-20. Να πω στην καθαρή άμυνα. Αλλιώς αφήνε τους αντιπάλους στη γραμμή της ελευθερωπίας. Ή αλλιώς στη γραμμή των πόσων μέτρων, φίλε τον Λορή. 5-25. 5,5 ρε αγόρι μου, 5,5. Πάμε στην Ελλάδα τελείως. Τι συμμαθαίνω εγώ τόση ώρα εδώ. Ένα πράγμα είπα να μάθω και εγώ, να ξέρει να λέει στους φίλους ότι κοροϊδεύει. Ωραία, πως Γιαννόπουλου μου εντυπωσιακό το στόπ για του Γαλανού. Κάτι πάρα από αυτό.
Ήρθες και εσύ να πέφτει λίγο ένα φως, εσύ. Ένα αστέρι. Και πάλι όμως, επιμένω μετά. Η επίθεση παρέμεινε στους πανδερίδες. Και μόλις, αν χωράζω. Προπαθείο μάλιστα κλέβει και την επιμένω. Τον Μπριζαμάνι για το 41-25. Αυτό έχω να καλά πια, αυτή ήθελε να πάνε στο Μπριζαμάνι πάνω αυτό. Κάτος, Λεμπρόν, Σουτάρι, Σεβράρι. Τώρα το ένα έτσι έτσι. Τέσσερα μαδικάκι για τους Ζουμπίνς. Συνδαμάνι, Σεβράρι, Αυσταρμόν. Ο Ιγανόπουλο, 42-26. Τι έγινε, δεν είδα. Ζαμάνης. Θέλω να απαντήσει ο Χρονόπουλος, βρήκε μόνο τον ταμπλό. Έχει βάλει ένα τρίποντο με ταμπλό και όλα τα άλλα έχουν βρει μόνο τον ταμπλό. Ξέρετε, βρήκε μόνο τον ταμπλό. Α, βρήκε μόνο τον ταμπλό. Σε πήγα να με τιμωρήσει με τα λεγόμενά σου. Πήρε την μπάλα γενιά, εγώ από την άλλη μεριά θα γύρω. Αυτό είναι και ο Ιωσήφ. Είναι και μπασκετικό παιδί, ρε. Είμαι, ναι, εγώ ξέρω μπάσκετ. Κοίτας το αποτελέσμα, τώρα. Τι έγινε? Κοίτας το αποτελέσμα, κάτι άλλο. Ναι, 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 ναι. Το μυαλό ξέρει πολύ πάντως. Άντε τι άλλο. Ωραίο πρέπει να το πούμε. Λίγο μας θα κάλεσε το τελείωμα. Τελευταία 15 δευτερόλεπτα του τρίτου, 12 λεπτού. 10! Λεμπρόν πάσαρε, 5. Χρονόπουλος, σουτάρι, εκνοείται με ταπλό σκοράρι. Προλαβαίνει το χρόνο, δεν απαντάει η ευγενία. Τέλος του τρίτου, 12 λεπτού. Ξέρουμε το λίγο το φινάλε. Το 6-7 κάτω. Λοιπόν, 44-30, χάσατε το πρώτο καλάθι στο 4ο 12 λεπτό. Θα σας διαφημίσει αυτή. Ναι, μα είχαμε κάτι λεπτούλες στην πέρα. Έπεσε το ίντερνετ. Λεμπρόν για 3, για 2 δηλαδή. 44-32. Γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος. Βάλει πολλά με το πλαστικό ταμπλό. Θα κάνει το φως άρμα 5-32. Πάτεξε. Όχι. Έχεις μάθει όλα. Έχω φτάσει η πηγή, δεν έχω πει νερό. Ό,τι θα λέω. Βάζει την βολή. Σε βάλαμε ντερμπί. Σε βάλαμε τους 11 για να δούμε. Δεν πήγες 15. Γρήγορα. Ο Γενέας πάλι θα ανεβάσει 12 από την φορά. Παλά, Παπα-Νικολάου, Αστροσί, Ευγενέα, Αστροσί, Παπα-Νικολάου, Φεράρι. Με τους δίδυμους τύπους εκεί κάνουν την μπασκέτα, δεν είναι εύκολο. Σαν να πέτα βόλε. Έτσι λοιπόν είναι. Αρχίζει στον δρόμο.
Μάνι, Τάρι για τρεις. Και πάλι στους 15, πολύ γρήγορα με ένα μικρό ξεσπασματάκι, οι μπαζερίδες παλίζουν να κάνουν περισσότερο τη διαφορά και τον ρόσκυλο αγώνα. Αρχίζουμε τον αρκετό Φιλιππάτο, λαμβάνει από εκεί που εξώθηκε νωρίτερα, θα το κάνει τώρα, δεν θα το βάλει όμως. Βλέπει ο Προκοπίου πολύ έξυπνη άμυνα. Λόμπα πάσα, κοράλο του Ζαμάνι. Θέλει να κρατήσει ένα και αλλαγή μπαίνει ο Τσέρκοβιτς για τον Προκοπίου. Φυρίζεις μωρέ. Αφού δεν είναι αυτό. Τι να κάνω. Άντε θα σε πάρει και σηκώς τώρα. Καλαμνός. Ήθελα να τελειώσουμε το δεξί γιατί που δεν γίνεται. Εντάξει. Έλα. Εντάξει. Με πάθος, την μπάλα του κάνει το χατέρι, 50-35. Τσέρκοβιτς, 51-35. Τώρα δεν θα λεφτούμε, θα κάνει τα κόμματα. Hola, galera.
έτσι. Δεν κρυώνει. Όλα στο μυαλό είναι. Δεν κρυώνει. Νομίζω ότι κρυώνει. Φυστάζει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Φυστάζει. Αυτό πρακτικήσε αυτό το πρωί. Δεν έχω πρόβλημα. Νομίζεις. Όχι. Έχεις άνθρωπο πλέον. Όχι, σημαίνει. Και με παίρνεις τηλέφωνο 6 ώρα ξύπνα. Τέλεια. Γιατί. Θα πω το τι θα κάνεις εσύ όλο. Ε. Θα 6, 5, 4, 6, 3, 2, 1. Σήμερα είναι μόνο η μέρα του τηλεφώνου, δεν σκέφτεται μία η ώρα. Αυτό είναι και κανόπουλο. Είναι και αυτούς. Βάλε πίσω το drive, αυτό είναι. Περδαμάνης εκεί θα αναχωρέσει με την καλή άμυνα. Σέρκοβι, Λίπερτε. Παρασκευή το αγώνα. Α, πάλι μαζί είμαστε. Ναι. Διαφορά για να μην ένα φόντο και να βάλει και τη βολή. Ο Ζανόπουλος κατά το είπα. Α, το κουκούτσι. Το μπορεί να άργησα, αλλά το είπα. Πού είναι βρίσκα να έσχω. Πού είναι η έσχο. Δεν σε χάλασε ένα μαγκόνα την πρώτη φορά. Πού είναι για έσχο, τότε γιατί μου μπορεί να μαγειρεύουν οι μαγκόνα τα να τη φέρω την έσχο για να μου τέτοιο. Να μαγειρεύουν μαγκόνα. Την αγοράζει μαγκόνα. Ας λέω τι έγινε στο μαγκράι. Και φέρε μου και το μπουκέ. Άργησε. Τέλος του μάτς.
4-0 τελικό σκορ. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Καλό βράδυ.